Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Σήμερα στην παρέα μας είναι ο κύριος Μαλένης. Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Τελευταία φορά που ήμουν εδώ, σε υπεχρέωσα να μου υποσχεθείς ότι κομμένο το κύριος. Παναγία μου, δεν μπορώ. Δεν έτσι, μπορώ. Είμαστε μια παρέα, ανεξαρτήτως του ότι εγώ είμαι μικρότερος από σένα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε αυτή την τυπικότητα που να λέμε όλους κυρίους, ακόμα και αυτούς που δεν είναι κύριοι. Ναι, αλλά πώς να το κάνω αυτό τώρα, δυσκολεύομαι πολύ, ξέρετε ότι με δυσκολεύετε πολύ. Ναι, αλλά για τις έξυπνες, ωραίες, νεαρές γυναίκες, τα δύσκολα είναι που έχουν αξία. Παναγία μου, ευχαριστώ πολύ. Και τον Σταύρο, και να τον λέτε βέβαια. Σταύρο. Σταύρο μου, καλώς μας ήρθε. Σταύρος Χατζησάβας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το πάντοτε είναι χαρά μου να βρίσκομαι στο Μέγκα και στην δικιά σας εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε εδώ στα χέρια μας καινούργια δουλειά. Και βλέπω εδώ και στο διαφημιστικό που έχετε, κύριε Μαλένη, ότι έχετε και ένα πολύ δικό μας αγαπημένο. Εδώ το Στέφανο, που είναι ο χορευτής μας. Είναι δικό σας, συγγνώμη που διακόπτω, και πάσης Κύπρου. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι. Έχει φάει από μένα κλωτσιές ο Στέφανος μέχρι να μάθω τα χορευτικά. Α, και αναρωτιόμουν, βρε, του λέω, αυτούς τους μόλοπες, πώς τους απέκτησες. Λοιπόν, πόσα τραγούδια έχουμε εδώ? Όχι. Να πούμε ότι τα τραγούδια αυτά, ναι, θα ακουστούν στα πλαίσια μιας παραστάσεως αντιδώρου. Αντιδώρου. Είπαμε, κουβεντιάζαμε το ότι φέτο κάπου πόσες χιλιάδες... 200.000 άνθρωποι άκουσαν τραγούδια μας στο διαδίκτυο και είπαμε, Σταύρο, Λεωνίδα, τι κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Εντάξει, τους προσφέρουμε τραγούδια εδώ και 5 χρόνια που έχουν μαζευτεί. Γιατί δεν κάνουμε μια παράσταση με τα τραγούδια που πιστεύουμε ότι μας εκφράζουν περισσότερο από τα άλλα, χωρίς να μειώνουμε τα άλλα? Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας παράστασης αντιδώρου που θα είναι με δωρεάν είσοδο. Δεν θα είμαστε εμείς και θα μιλάμε για τα έργα μας μόνο, θα είναι και ο Στέφανος σας και μας και όλων, και όλους, που θα χορέψει. Όταν τον είδαμε για πρώτη φορά, ο Σταύρος έχασε τη λαλιά του. Χόρευε υπό τους ήχους του ηφαιστείωνα και πραγματικά μείναμε εκθαμβοί από τη μαγεία έτσι, που έχει την ικανότητα να μεταδίδει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά έχουμε και δύο άλλους συνεργάτες για τους οποίους νιώθουμε υπερήφανοι. Ο ένας είναι, και αυτόν θα πρέπει να τον ξέρετε, ο Γιώργος Οκολιάς, σπούδασε στην Αμερική, δούλεψε στη Νέα Υόρκη, βραβεύτηκε στη Νέα Υόρκη και μια μέρα είπε στον εαυτό του, Γιώργο, καλά περνάμε εδώ, αλλά κάτι μου λέει μέσα μου ότι θα περνάμε καλύτερα αν πάμε πίσω στην Κύπρο. Και ήρθε και έμεινε. Πότε θα γίνει η παράσταση? Η παράσταση μεθαύριο είναι την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο θέατρο Διόνυσος, στη Λευκοσία. Ναι, υπέροχο θέατρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως είπε και ο Λεωνίδας προηγουμένως. Λόγω του ότι το θεατράκι είναι μικρό, όσοι θα ήθελαν να παρευρεθούν και να μας τιμήσουν με την παρουσία τους, να πάρουν τηλέφωνο στο 99-520-931. 520-931. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όσοι μας τιμήσουν με την παρουσία τους, θα τους δώσουμε αναμνηστικά δώρα από όλες τις εκδόσεις που βγάλαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Πολύ ωραία. Είπατε... Εκτός από εκείνες που έχουν εξαντληθεί, για να μην υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Πάντα συζητιούνται τα κομμάτια τα οποία κάνετε. Πάντα τα τραγούδια, δεν ξέρω αν είναι στα πλαίσια αυτού που μου είπατε προηγουμένως, κύριε Μαλένη, ότι είχατε 200.000 ανθρώπους που μπήκαν, άκουσαν από τα τραγούδια. Από τις οποίες 200.000, ένα πολύ μικρό ποσοστό είχε αρνητικά σχόλια. Αλλά όπως καλά ξέρουμε όλοι, το αρνητικό το σχόλιο τραβάει περισσότερο. Ίσως γιατί τα επενετικά σχόλια, όπως λέγονται αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν αφότου η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος, έχασαν την σημασία τους. Έχουν φθαρεί στα χέρια βασικά των πολιτικών μας. Και αυτό μένει ασίδωτο το αρνητικό σχόλιο. Εμείς δεν παραπονιόμαστε, εγώ είμαι περήφανος, όπως λέω χαρακτηριστικά και λίγο δεικτικά,
και για την ποιότητα των εκτιμητών της δουλειάς μου και για το ποιόν αυτών που την απορρίπτουν. Αλλά δεν κάθομαι να κάνω διάλογο, όπως όταν περπατάω στο δρόμο, πέσω σε μία λακκούβα, δεν κάθομαι να κάνω διάλογο με τη λακκούβα, βλαστημάω και προσπερνώ. Νιώθετε ότι ίσως προκαλείτε καμιά φορά με αυτά που λέτε αντιδράσεις? Αγαπημένη μου γλυκιά, εσύ είσαι η τελευταία που θα έκανες αυτή την, που θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ερώτηση. Προκαλείς με την ομορφιά σου, προκαλείς με την ικανότητά σου να εχμαλωτίζεις θεατές της τηλεόρασης. Προκαλείς με την ανεξαρτησία που έχεις και που δεν την κρύβεις. Γιατί να μην προκαλέσω κι εγώ που δεν τα έχω όλα αυτά με ένα ποίημα ή ο Σταύρος ή ένα τραγούδι άδολο. Τώρα με έχετε αφήσει, δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι, γιατί δεν σε βλέπω απλώς. Κάθομαι και σε μελετάω και διαπιστώνω ότι αυτό που κάνεις, δεν το λέω για κομπλιμέντο, είναι άθλος. Σε ένα χώρο όπου η μετριότητα, έτσι και σηκώσει κεφάλι, βγαίνει όρτινο, κόψτε το, είναι άθλος να κάνει ένας πρωτοποριακή δουλειά και να την κάνει σωστά και να επιμένει και να δικαιώνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε γιατί είναι προσπάθεια όλων. Απλά προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτό που αγαπάμε. Μπράβο. Όπως και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος. Αυτό που αγαπάει προσπαθεί να το κάνει όσο ακριβώς, πιο καλά μπορεί. Να πω κάτι για βεβαίως, το τραγούδι που είναι απαραίτητη εισαγωγή. Και δεν άφησα θα το πιστέψουμε να... και εμείς. Ναι, γιατί ανυπομονούμε να το ακούσουμε κιόλας. Το τραγούδι αυτό, το ένα, το καλά διάγουμε, είναι για μας, τους άλλους Έλληνες της Κύπρου. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πιστεύω, όπως μου είπε και μία κυρία που συνάντησα σήμερα, μέσα σε 4 λεπτά τα λέει όλα για μας. Το άλλο όμως, το που θα ακούσουμε απόψε, που ο Σταύρος το προτιμά γιατί είναι πιο αιχμηρό, έχει τον τίτλο «Συνάντησα μικρούς ανθρώπους». Βέβαια, για να συναντήσει κάποιος μικρούς ανθρώπους, πρέπει να πάει σε μια άλλη, έστω φανταστική χώρα. Εδώ η κοινωνία μας, αν χαρακτηρίζεται από κάτι, δεν είναι η μικρότητα, είναι η μεγαλοσύνη. Σαν να πήρε το κύριο χαρακτηριστικό της από τον τίτλο του καναλιού σας. Μέκα το ένα, με καλοσύνη η άλλη, με κάλλη και η Κύπρος. Θέλετε να πάμε να το ακούσουμε, Σταύρο, μου έχεις θες κάτι να μας πει. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι τους τελευταίους μήνες, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, ακούσαμε και συναντήσαμε στο δρόμο μας και κύκλοπες και λεστριγόνες. Τώρα είναι η σειρά η δικιά μας να τους χαρακτηρίσουμε ως μικρούς ανθρώπους. Μα εγώ δεν είμαι μνησί κακό, Σταύρο. Άρα επανέρχεστε δρυμύτεροι και απαντάτε μέσα από το τραγούδι. Κοίτα, εάν ακούγοντας το τραγούδι, όπως συνέβη και με κάποια παιδιά που εμπιστεύομαι ιδιαίτερα, τα εγγόνια μου, αυθόρμητα αρχίσουν να λένε «Α, εδώ αναφέρεσαι στον τάδε, α, εδώ αναφέρεσαι». Ποιος είμαι εγώ να τους κάνω λογοκρισία? Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να το ακούσουμε. Είδα ηγέτες που το λόγο της τιμής τους τον δίνουν κι ύστερα τον παίρνουν πίσω φτύστους. Μου είπε η συνείδησή μου που δεν ξέρει τι πάει να πει συμφέρον στα δικά μας μέρη. Είδα πολλούς που ελεύθερο μυαλό πουλάνε, μα και νεκρούς οι αλυσίδες τους ξυπνάνε. Κι ακόμα είδα να χειροκροτούν τα πλήθη την κάθε μπούρδα που αρθρώνουν κάποιοι μύθοι. Συνάντησα μικρούς ανθρώπους με τίτλους μορφώση και τρόπους. Πανάθλιους σκούφιους φαφλατάδες και των όνειρων μας φωνιάδες. Και των όνειρων μας φωνιάδες. Συνάντησα μικρούς ανθρώπους με τίτλους μορφώση και τρόπους. Πανάθλιους σκούφιους φαφλατάδες και των όνειρων μας φωνιάδες.
και των ονείρων μας φωνιάδες. Γνωρίσα κι ένα σκάρτο δημοσιογράφο. Είμαι, μου είπε, πουλημένος, και όταν γράφω εκφράζω μόνο αυτούς που με καλοπληρώνουν, τους παλιομασκαράδες μας που επιβιώνουν. Κι ακόμα βρήκα και ένα αγωνιστή πολιτικάντη να πολεμάμε λόγια μόνο σε ένα χάρτη. Κράζοντας, ξέρω, μας πηδάνε οι εχθροί μας, αλλά παρθέναμε είναι πάντα η ψυχή μας. Συνάντησα μικρούς ανθρώπους με τίτλους, μορφώσει και τρόπους. Πανάθλιους, κούφιους, φαφλατάδες και των ονείρων μας φωνιάδες. Και των ονείρων μας φωνιάδες. Συνάντησα μικρούς ανθρώπους με τίτλους, μορφώσει και τρόπους. Πανάθλιους, κούφιους, φαφλατάδες και των ονείρων μας φωνιάδες. Και των ονείρων μας φωνιάδες. Είδα και τι δεν είδα και τυφλώθηκα. Έπεσα χάμω και ξανά σηκώθηκα. Έχω μείνει άφωνη. Είναι ένα αγαπησιάρικο τραγούδι. Αγαπησιάρικο, βεβαίως. Αγαπημένη μου, αν επρόκειτο να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα που ταιριάζει στους μικρούς ανθρώπους, όχι εδώ δεν θα με αφήνατε να ακουστεί το τραγούδι, ούτε τον Σταύρο, αλλά ούτε και στην οικογένεια μου θα τολμούσα να το παίξω. Γιατί η γλώσσα που ταιριάζει στους μικρούς ανθρώπους, που επαναλαμβάνω τους συνάντησα σε μια φανταστική χώρα, δεν είναι αυτή η ευγενική, η καλοσυνάτη γλώσσα. Εγώ φοβήθηκα ότι είχε και άλλες λέξεις μέσα, γιατί ακούσαμε έτσι σκληρό κομμάτι. Είναι σκληρό κομμάτι και πραγματικά για πουλημένους δημοσιογράφους μιλά μέσα. Για... Αγάπη μου, μη μου πεις ότι δεν έχεις συναντήσει βλέποντας ταινίες κινηματογραφικές πουλημένους δημοσιογράφους. Κύριε Μαλένη μου, εγώ θα σας απαντήσω διαφορετικά. Εγώ προσωπικά, σαν Χριστιανά, δεν έχω γνωρίσει τέτοια περίπτωση από κοντά, βεβαίως, και ακούω το πώς ακούμε όλος ο κόσμος, αλλά προσωπικά δεν μου έχει τύχει να γνωρίσω κάποιον πουλημένο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Δεν... λέω αυτό που έχω τα συναντήσει εγώ. Τα νέα που δείχνουν οι τηλεοράσεις στην Ελλάδα, τα παρακολουθείτε όμως. Προτιμώ να παρακολουθώ αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα, βεβαίως, αλλά... δεν έχουμε φτάσει. Είπα, η Κύπρος, η κοινωνία της Κύπρου είναι κοινωνία της μεγαλοσύνης. Ναι, μα όμως αντιγράφουμε πιστά τα κακώς έχοντα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα, και αυτό είναι κρίμα. Και το τραγούδι, ναι, είναι δυνατό, είναι σκληρό. Είναι σκληρό, έχει σκληρή γλώσσα. Καυστηριάζει όλα αυτά τα οποία ανεχόμαστε κι εμείς με τη δικιά μας συμπεριφορά, την παθητική συμπεριφορά και την πολιτική του καναπέ, όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε φτάσει που εδώ που είναι η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση και είναι αποκλειστικότητα στην εκπομπή. Είμαι σίγουρη και ίσως ότι... να είναι και η τελευταία. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε ότι θα έχετε πάρα πολλά σχόλια και πολλές αντιδράσεις και με βεβαίως αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Πείτε μας ξανά για την παράσταση. Η παράσταση είναι μεθαύριο Παρασκευή. Δεν έχασα το... Είναι Παρασκευή, ναι, στις 8 το βράδυ στο θέατρο Διόνυσος. Και... όσοι θα ήθελαν να κάνουν κράτηση, στο κινητό 99-520-931. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα χαρούμε να έρθει ο κόσμος. Και έχουμε και μια άλλη έκπληξη. Μ' αρέσει να διαφημίζω τις καλές μας πράξεις. Έχουμε μαζέψει, το είπε και ο Σταύρος, σε ένα μεγάλο φάκελο τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα μας σε δίσκους, αλλά και σε βιβλία. Και επειδή έρχονται και οι γιορτές τώρα, θέλαμε να δείξουμε ότι όχι μόνο κρύβουμε και καλοσύνη μέσα μας, αλλά ότι αντιδρούμε όπως τα παιδιά που χωρίς να τους διδάξει κανείς χαίρονται και όταν κάνουν δώρα, όχι μόνο όταν παίρνουν. Μάλιστα.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάτι τελευταίο. Έχουμε πάθει πολιτική, έχουμε πάθει κοινωνική, έχουμε πάθει οικονομική ασφυξία. Ας μην πάθουμε και πολιτιστική ασφυξία. Και θέλουμε έστω με αυτόν τον τρόπο να καυστηριάζουμε τα κακώς έχοντα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Σε αυτή τη φανταστική χώρα. Γύρω μας, τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν μέσα μας. Μάλιστα. Δεν βγάζουμε τους εαυτούς μας έξω από τον στόχο της κριτικής. Πρέπει να σας χαιρετήσω γιατί δυστυχώς δεν προλάβουμε τους μελομακάρονα. Θα είναι σοβαρός λόγος για να προχωρήσουμε. Για να δοκιμάσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέρλαμπρη η μαγείρισά σας, μόλις τη στόπα μπαίνοντας, την παρακολουθώ και έχω γίνει με τα λίγα πράγματα που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό φανατικός. Είναι υπέροχη. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια να και έχετε. Εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Μου, γλυκιτάτη μου. Να είστε καλά. Πάμε να το δούμε.